Πάμε να δούμε πώς θα υποδεχθεί το 2023 ο αντιδήμαρχος καθημερινότητας, ο κύριος Καστελιανάκης. Πώς είστε, τι κάνετε, αντιδήμαρχε? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε στο πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Στο πνεύμα των Χριστουγέννων, όπως όλοι μας, αναμένουμε την γη του έτους. Με την ευχή το έτος το καινούριο να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Τι ετοιμάζετε γενικά, θα έχουμε αντίστροφη μέτρηση εκεί στον Άγιο Νικόλαο, παραμονή πρωτοχρονιάς? Θα υποδεχθούμε το νέο έτος αύριο στη πλατεία του Αγίου Νικολάου στις 5. Τον Άγιο Βασίλη, θα διώξουμε το παλιό έτος βέβαια, και θα υποδεχθούμε τον Άγιο Βασίλη αύριο στις 5 και αντίστροφη μέτρηση προφανώς, όπως κάθε χρόνο, για την αλλαγή του έτους και να έρθει το 2023. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται το μοίρασμα των δώρων όπως και τις προηγούμενες ημέρες στο Ειρηνοδικείο του Αγίου Νικολάου αλλά και στις κατατόπιες κοινότητες. Σήμερα μοιράζουμε δώρα στον Άγιο Νικόλαο, στο Καλοχωριό, στην Κριτσά, στη Νεάπολη και θα συνεχίσουμε με την Ελούντα, το Σίσι κτλ. Δήμαρχε, το σημαντικό είναι ότι αύριο στο κέντρο της πόλης θα υπάρχει κόσμος, γιατί μας βλέπουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην έχουν προγραμματίσει κάτι, μπορεί να είναι και ίσως μόνοι τους, οπότε αξίζει να κατέβουν μια βόλτα το βράδυ, να υποδεχτείτε όλοι μαζί το νέο έτος στην κεντρική πλατεία, γιατί και ο στολισμός είναι πολύ όμορφος, οπότε η ατμόσφαιρα θα είναι ιδανική νομίζω. Ναι, θα είναι ιδανική. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια στο χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Προσπαθούμε τουλάχιστον και έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο. Από εκεί και πέρα προφανώς και καλούμε όλο τον κόσμο. Αντιδήμαρχε, πραγματοποιείτε διάφορες εκδηλώσεις εκεί στον Δήμο και το γνωρίζουμε κι εμείς αυτό πολύ καλά. Ωστόσο, ποια είναι η κίνηση που καταγράφεται εκεί στον Δήμο τόσο στην εστίαση όσο και στο εμπόριο τις τελευταίες ημέρες λόγω και του εορταστικού ωραρίου? Αρκετά καλά θα έλεγα, σίγουρα θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα. Όμως, από τη μία, το πρόβλημα που έχει προκύψει με τον πολιτιστικό και αθλητικό οργανισμό μας, που είναι φτωχότερες οι δράσεις, η αλήθεια είναι, φέτος. Απ' την άλλη, ίσως έχουν επιλέξει να φύγουν αυτές τις μέρες και να ξεσκάσουν λίγο μετά τα χρόνια τα δύσκολα που περάσαμε. Θα μπορούσε σίγουρα καλύτερα, όμως είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι. Αντιδήμαρχε, να είστε καλά. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.